Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Άννα Μοραγλή, είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ThinkBiz και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Τι είναι το ThinkBiz? Το ThinkBiz είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος σύλλογος επιχειρηματικότητας με έδρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι κάνει όμως το ThinkBiz? Η σύντομη απάντηση είναι project. Κάνουμε κάθε χρόνο, τρέχουμε πολλά project με διαφορετικές ομάδες και όχι απαραίτητα τα ίδια project κάθε φορά. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, το ThinkBiz μετράει 5 χρόνια λειτουργίας και πολλές και πετυχημένες δράσεις και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ποια είναι όμως τα βασικά στοιχεία για να πετύχει ένας οργανισμός επιχειρηματικότητας? Καταρχήν, οι στρατηγικές συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε με πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Copenhagen Business School, το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Επίσης, συνεργαζόμαστε με εταιρείες όπως είναι η Vodafone, το Aldermar Resort και πολλές ακόμα, οι οποίες μας βοηθάνε στις δράσεις μας. Τέλος, έχουμε δημοσιογραφική κάλυψη σε όλα μας τα event, με αποτέλεσμα αυτό να φέρει μεγαλύτερο awareness για τον οργανισμό. Το δεύτερο βασικό συστατικό στοιχείο είναι τα μέλη, η ομάδα του ThinkBiz και η εκπαίδευση που τους παρέχουμε. Μέσα από την εμπειρία τους από τον οργανισμό, τα μέλη εκπαιδεύονται να αναπτύσσουν τη στρατηγική τους σκέψη και τις στρατηγικές τους ικανότητες, να μαθαίνουν στην πράξη και να αναπτύσσουν οποιαδήποτε άλλα skills τα οποία τους παρέχουμε μέσα από τα project. Τέλος, τα μεγαλύτερα project του οργανισμού αυτή τη στιγμή είναι το Athens Startup Weekend University, ένας παγκόσμιος θεσμός, ο οποίος φέραμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Διαρκεί 54 ώρες και οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν τρεις μέρες βασικά, για να αναπτύξουν την ιδέα τους και να τη μετατρέψουν σε startup. Το μεγαλύτερο όμως project αυτή τη στιγμή του ThinkBiz είναι το cruising, με budget πάνω από 40.000 ευρώ. Διοργανώνεται πάνω σε κρουαζιερόπλοιο, είναι ο πρώτος επιχειρηματικός διαγωνισμός που είναι πάνω σε κρουαζιερόπλοιο. Οι συμμετέχοντες ταξιδεύοντας στο Αιγαίο έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν την ιδέα τους σε startup. Αξίζει να πω ότι το cruising βραβεύτηκε πέρσι με το βραβείο καλύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας για νέους. Τέλος, όλα αυτά έχουν φέρει σαν αποτέλεσμα στον οργανισμό να έχει πάρα πολύ μεγάλο awareness και να έχει αυξήσει τη φήμη του. Είναι κάτι το οποίο συνειδητοποιούμε καθημερινά και το είδαμε και τώρα με το recruitment, όπου μέσα σε 2 εβδομάδες και χωρίς καθόλου να επενδύσουμε χρήματα, είχαμε πάνω από 150 αιτήσεις. Τέλος, το μεγαλύτερο κατόρθωμα και αυτό που πενευόμαστε περισσότερο ως οργανισμός, έχει ως value, είναι ότι κάθε χρόνο δημιουργούνται τουλάχιστον 5 startup, οι οποίες παραμένουν ενεργές και συνεχίζουν δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.